Περιφέρεια Κρήτης για άλλη μια χρονιά, για 10 συνεχή χρόνια, στηρίζει την προσπάθεια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, βλέποντας τη μεγάλη προσπάθεια που το Ινστιτούτο καταβάλει εδώ και χρόνια να ανεβάζει την ποιότητα στα συνέδρια που κάνει, πανελλήνια στα πρώτα χρόνια και διεθνή τώρα, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, επενεί και υποστηρίζει την εξέλιξη της προσπάθειας. Πάντα αυτά τα συνέδρια τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και φέτο ένα θέμα πολύ σημαντικό για την κοινωνική προσαρμοστικότητα. Η Περιφέρεια στέκεται δίπλα στους φορείς που το διοργανώνουν, υποδέχεται τους επισκέπτες και τους συνέδρους εισηγητές που έρχονται στην πόλη μας και εύχεται καλή επιτυχία στα μέλη και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΑΚΕ. Έχουμε 43 διεθνή πανεπιστήμια να συμμετέχουν. Έχουμε 15 χώρες. Έχουμε 427 εισηγητές. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το ΙΑΚΕ τα 10 χρόνια αυτά πέτυχε να δημιουργήσει μια παράδοση με διεθνείς φόρουμ, διεθνή γεγονότα τα οποία γίνονται. Να πω επίσης ότι μέσα στο συνέδριο είναι σε εξέλιξη ένα άλλο συνέδριο. Έχουμε και φιλοξενούμε εδώ 40 ξένους επιστήμονες ψυχολόγους και γίνεται το φόρουμ, το συνέδριο της ψυχολογίας της ειρήνης, έτσι το ονομάζουν. Κάθε χρόνο γίνεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Φέτος επέλεξαν να το κάνουν στα πλαίσια του συνεδρίου του ΙΑΚΕ στο Ηράκλειο. Άρα αυτό δείχνει μια διεθνή αναγνώριση από μόνο του, έτσι, το ότι έρχονται εδώ, επιλέγουν το δικό μας συνέδριο να παρουσιάσουν τις έρευνες και τα αποτελέσματά τους. Και βεβαίως είμαστε υπερήφανοι γιατί πετύχαμε αυτά τα 10 χρόνια να κάνουμε το Ηράκλειο ένα επιστημονικό προορισμό, ένα προορισμό για την διεθνή πανεπιστημιακή και εκπαιδευτική κοινότητα. Και βεβαίως στις επόμενες 3 ημέρες στο Ηράκλειο θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να συζητήσουμε τα πορίσματα των ερευνών, αλλά και να γνωρίσουν την κριτική διατροφή, να γνωρίσουν την κριτική παράδοση, να γνωρίσουν την ενδοχώρα της Κρήτης. Έχουν παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα τους δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη μας. Όσοι πάντως επισκέφθηκαν τα συνέδριά μας τα προηγούμενα χρόνια, θέλουν να παρευρίσκονται εδώ κάθε χρόνο. Αγάπησαν την Κρήτη και θέλουν να συμμετέχουν εδώ σε όλες τις δράσεις του ΙΑΚΕ. Το θέμα του συνεδρίου φέτο έχει να κάνει με την κοινωνική προσαρμοστικότητα, ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο και τώρα πιο πολύ από ποτέ, αφού έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα των ατόμων σε κάθε αλλαγή στη ζωή μας. Οι αλλαγές σήμερα είναι ακόμα πιο σημαντικές όταν συζητάμε για το μεταναστευτικό, συζητάμε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε ανάλογα στην εκπαίδευση και όχι μόνο στην κοινωνία. Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, την οποία επηρεάζει καθημερινά τη ζωή μας. Οπότε θεωρώ στο σύνολό του είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας όταν μιλάμε για προσαρμογή, την οποία θα πρέπει η εκπαίδευση να αποτελεί το κλειδί για την προσαρμοστικότητα των ατόμων, αφού είναι εκείνη που προετοιμάζει τους νέους ανθρώπους να έχουν όσο είναι δυνατόν περισσότερες δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που επιφέρουν αυτές οι αλλαγές. Ξεκινάμε αύριο το μεσημέρι στις 2.30 ώρα. Ξεκινάει το φόρουμ της ψυχολογίας της ειρήνης στο ξενοδοχείο Άτριον. Στη συνέχεια, την ίδια μέρα ξεκινάνε και οι συζήσεις, γιατί έχουμε παράλληλες συνεδρίες σε 7 αίθουσες ταυτόχρονα. Την ίδια ημέρα λοιπόν ξεκινάει και το συνέδριο. Συνεχίζεται την επόμενη μέρα την Παρασκευή από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, και το Σάββατο 9 το πρωί και 9 το βράδυ, και η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην επίσκεψη στην ενδοχώρα του νησιού. Θα επισκεφτούμε φέτος η νοποιία της Κρήτης, που θα γευτούμε κριτικά κρασιά και παραδοσιακές γεύσεις, θα επισκεφτούμε το Μουσείο Καζαντζάκη και θα επισκεφτούμε και τη Μονή Παλιανής για να γνωρίσουν και το θρησκευτικό στοιχείο το τοπικό, το δικό μας. Μας πείτε για το θέμα που θα αναπτυχθεί, που θα δώσει. Η κοινωνική και εκπαιδευτική προσαρμοστικότητα. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα, καταρχήν τα συνέδρια του ΙΑΚΕ πάντα έρχονται να καλύψουν ένα επίκαιρο θέμα. Μέχρι τώρα δηλαδή είμαστε πάντα μέσα στο σφιγμό και στο πνεύμα της εποχής. Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, άρα είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε. Και να προσαρμοστούμε και κοινωνικά, αλλά αυτός που θα φέρει την κοινωνική προσαρμοστικότητα είναι η εκπαίδευση, άρα και εκπαιδευτικά.